Λαμποφιλίππου. Χαράλαμπε, μας ακούς? Καλησπέρα, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Εσείς μ' ακούτε? Σε ακούμε πάρα πολύ καλά και σε βλέπουμε. Μιλάμε στον Εννικό. Όπως θέλετε. Εννικό. Εννικό, Χαράλαμπε. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσουμε που επικοινωνείς μαζί μας και λαμβάνεις μέρος στην εκπομπή μας. Πώς είναι η κατάσταση τώρα με τον κορονοϊό στην Αγγλία? Τώρα, σχετικά με 2 μήνες πριν, δηλαδή 2,5 μήνες στο lockdown που είμαστε, είναι σχετικά πολύ καλύτερη κατάσταση. Ήδη έχουν πέσει πολύ τα θετικά cases σε σχέση με πριν. Πάμε πολύ καλύτερα και οι θανάτοι το ίδιο έχουν μειωθεί. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πώς είναι να δουλεύεις σε ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια στην Αγγλία, Χαράλαμπε? Είναι πολύ καλή εμπειρία και πραγματικά νιώθω πολύ ευλογημένος που έχω λάβει αυτή την ευκαιρία να δουλέψω. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους, επιστήμονες οι οποίοι είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι στον τομέα τους. Αλλά και ο τρόπος που δουλεύουν εδώ είναι εξαιρετικός. Χαράλαμπε μου, η ειδικότητά σου είναι μοριακή μικροβιολογία, ιολογία. Σωστά το λέω? Ναι. Και κάνεις το διδακτορικό σου τώρα στην Αγγλία? Ναι, το έχω τελειώσει. Μάλιστα. Βασικά, εντάξει, τώρα με τον κορονοϊό, την πανδημία, έχουν πει όλα σε μια κατάσταση on hold που λέμε. Ναι. Και περιμένω απλά να υπερασπιστώ το διδακτορικό μου όταν ανοίξουν όλα και πάνε πίσω στην κανονικότητα. Μάλιστα. Πώς ήταν το lockdown για εσάς της πρώτης γραμμής, εσάς που ήσασταν μέσα στα γεγονότα? Πραγματικά ήταν, θα μείνει στο μυαλό μου, θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν σαν πόλεμος. Σαν πόλεμος? Ναι. Δηλαδή θυμάμαι έλεγα, Παναγία μου, θα τελειώσει αυτό? Θα τελειώσει καλά? Τι θα γίνει? Πολύ έντονες καταστάσεις. Έχεις κάτι να μας περιγράψεις, κάτι που σε συγκλώνησε, κάτι που σε συντάραξε? Ναι, όταν πρωτοξεκίνησα στο National Testing Program, το εθνικό πρόγραμμα για τον COVID, θυμάμαι, επειδή είμαι στο διαγνωστικό κομμάτι εγώ, θυμάμαι ότι κάθε run που κάναμε για το PCR, έπαιρνα τουλάχιστον 70% θετικά αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή 70 άτομα στα 100 ήταν θετική στον ιό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο, ναι. Όμως τώρα έχει πέσει κατακόρυφα. Μπορεί να σας πω ότι στα 400 άτομα, μακάρι να βρω 3-4. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πώς λειτουργεί το τεστ? Πώς ξεχωρίζουμε αν είναι θετικό ή αρνητικό? Το τεστ έχει τη δυνατότητα να ανοιχνεύσει 3 γονιδιώματα του ιού, τα οποία γονιδιώματα αυτά είναι ειδικά για τον ιό. Και βασικά είναι ένα yes or no, δηλαδή είτε είναι θετικό είτε όχι. Και έχουμε την ικανότητα μέσα σε 7 ώρες να πούμε στον ασθενή αν είναι θετικό στον ιό, να απομονωθεί ή όχι. Μάλιστα. Χαράλαμπε μου, έχεις οικογένεια στην Κύπρο, έτσι? Ναι, έχω γυναίκα και μία κόρη. Έχεις γυναίκα και μία κορούλα, μία μικρή κόρη. Ναι, 2 χρονών. Πώς ήταν να σου ζήσει, Χαράλαμπε μου? Πώς ήταν αυτή η περίοδος που αναγκαστικά ήσουν μακριά? Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ναι. Δεν είχα μέσο να έρθω στην Κύπρο. Ήδη προσπάθησα να έρθω και να βοηθήσω και εθελοντικά στην Κύπρο, αλλά δεν προχωρήσε η κατάσταση. Τι εννοείς, προσπάθησες να έρθεις ως γιατρός να βοηθήσεις την κατάσταση εδώ με τον κορονοϊό? Ναι. Είχα αποταθεί στο Κέντρο Ζήνων, στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στην Πρεσβεία της Κύπρου στο Λονδίνο. Δυστυχώς όμως δεν καρποφόρησε η προσπάθειά μου και έτσι είχα αποδεχτεί τη θέση εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σου απάντησαν δηλαδή αρνητικά? Βασικά είπαν ότι έχουν προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες. Και αν με χρειαστούν θα με ειδοποιήσουν, αλλά αυτό δεν είναι. Μάλιστα. Και έχεις πόσο καιρό έχεις να δεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου? 6-7 μήνες τώρα νομίζω.
Μάλιστα. Το παιδάκι τι σου λέει? Παπάκι γιαγιά. Αγάπη μου, αγάπη μου. Είναι δύσκολο ρε παιδί μου, πώς το διαχειρίζεσαι, τι της λες? Εντάξει, είναι μωρό ακόμη, δεν καταλάβει. Προσπαθώ και εγώ να την παίρνω τηλέφωνο όσο πιο συχνά γίνεται, γιατί εδώ δουλεύουμε με βάρδιες και είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, το καλό είναι ότι τελειώνει αυτή η κατάσταση και θα επιστρέψω τον Αύγουστο στην Κύπρο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαράλαμπε μου, να περιμένουμε και ένα δεύτερο κύμα. Ποια είναι τα προγνωστικά? Ναι. Δηλαδή, ναι, όλοι οι επιστήμονες λένε ναι, να περιμένουμε ένα δεύτερο κύμα μέχρι Οκτώβρη-Νιόβρη. Μέχρι Οκτώβρη-Νιόβρη. Ναι. Είσαι απόλυτος, ναι. Δεν την γλιτώνουμε δηλαδή. Η δική μου άποψη, νομίζω, κατά κάποιο τρόπο ναι, θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα, αλλά υπάρχει και ένα θετικό σενάριο ότι μπορεί ο ιός να εξαφανιστεί. Όπως ήρθε γρήγορα, θα φύγει γρήγορα. Μάλιστα. Και έτσι για να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου σήμερα, Χαράλαμπε, ποια είναι τα δικά σου σχέδια, η δική σου στόχη για το μέλλον? Τα δικά μου σχέδια είναι να ακολουθήσω την καριέρα μου, αν καταφέρω να έρθω Κύπρο καλώς. Αλλά ναι, προτεραιότητα μου είναι η επιστροφή στην Κύπρο. Μάλιστα, σου το ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Κάθε ευχαριστώ. Καλό εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ που με χαρίζετε. Και στην οικογένειά σου. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια.